Με μία συνέντευξη τύπου εφόλη τη ύλη το μεσημέρι τη Κυριακή, ο Αλέξη Τσίπρα ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργό απέκλεισε την πιθανότητα να γίνουν, ξεκαθαρίζοντα πω θα γίνουν στο τέλο τη θητεία του, δηλαδή το 2019, οι εκλογέ. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για δημοψήφισμα. Αναφερόμενο στη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με του ανεξάρτητου Έλληνε, ο Αλέξη Τσίπρα τοποθέτησε του Ανέλ και τον Πάνο Καμένο στην πατριωτική κεντροδεξιά και όχι στην ακροδεξιά. Ο κύριο Καμένο ούτε στέλεχο του λαό ήταν, ούτε στα νιάτα του κυκλοφορούσε με βαριοπού. Υπέροχη, είπε ο κύριο Τσίπρα για την επιστροφή του εωτοθεσμού στην Αθήνα και τι διαπραγματεύσει για το κλείσιμο τη τρίτη αξιολόγηση. Ο Πρωθυπουργό τόνισε πω θα συγκαλέσει άμεσα Υπουργικό Συμβούλιο, καθώ η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κινηθεί με ταχύτητα του ρυθμού. Σε ερώτηση για το αν θα υπάρξει έκτακτο επίδομα τα Χριστούγεννα και μείωση τη φορολογία, ο κύριο Τσίπρα ανέφερε πω θα έχουμε το δημοσιονομικό χώρο του 3,5% του πλεονάσματο, προκειμένου να προβούμε στι απαραίτητε διορθώσει από το 2019 και μετά. Έναντι στόχου. 0,5% του ΑΕΠ, πιάσαμε πλεόνασμα πάνω από 4% και μάλιστα όταν α, πέρυσι τέτοιο καιρό κάποιοι των δανειστών μας α, δημοσίως προέβλεπαν πλεόνασμα κοντά στο 0,1%. Και βεβαίως α, εγκαίρως είχαμε την διορατικότητα να προβλέψουμε το Νοέμβρη ότι θα έχουμε αυτή την πορεία και παρά τις αντιδράσεις, παρά το κλίμα καχυποψίας, σωστά προβήκαμε στην ενέργεια να μοιράσουμε μέρος τη της υπεραπόδοσης αυτής προκειμένου να ανακουφίσουμε πληγές. Η πορεία των δημοσιονομικών κατά το 2017 είναι θετική. Έχουμε το πρώτο εφτάμινο περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ πλέον, ας με έναν στόχου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή έχουμε πάλι μια η υπέρβαση κοντά στο 1 δισεκατομμύριο κατά το πρώτο επτάμινο. Οφείλουμε όμω να είμαστε προσεκτικοί το επόμενο διάστημα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και πλέον έχουμε την εμπειρία και εμεί να γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να έχουμε όλη την εικόνα τη οικονομία. Υπάρχουν άλλοι τομεί εσόδων που πάνε καλά, άλλοι που δεν πάνε τόσο καλά, αλλά η γενική εικόνα είναι ότι βρισκόμαστε πάνω από το στόχο και άρα θα φροντίσουμε και φέτο να υπάρξει α, μέρισμα στους πιο αδύνατους. Το οποίο βεβαίως όταν έρθει η ώρα θα είμαστε σε θέση να το ανακοινώσουμε ερωτηθεί για το τι σκέφτεται να πράξει η κυβέρνηση για τον ένφια, ο Πρωθυπουργό απάντησε πω η κυβέρνηση πήρε μια απόφαση τον προηγούμενο Νοέμβριο, μια και αναδιάθρωση στον χώρο του ένφια, όχι αναδιάθρωση στον τελικό ποσό, αλλά μια αναδιάθρωση στο εσωτερικό. Το περίπου 40% των χαμηλών στρωμάτων είχαν κάποιε μειώσει. Για ένα 30% είχαμε σταθερή τιμή και για ένα 25% είχαμε μια κάποια επιδείνωση, είπε ο κ. Τσίπρα. Η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν ανήκει σε εκείνη την κατηγορία που ευθύνονται, που έχουν πολύ βαριές ευθύνε για την πορεία της χώρας προς τη χειροκοπία. Θα έλεγα μάλιστα ότι μια από τις βασικές επιδιώξεις μας είναι να αναδείξουμε αυτό που ονομάζουμε Ελλάδα της Δημιουργίας, Ελλάδα της Παραγωγής, Ελλάδα του Μόχθου. Δεν μπορούμε όμως να κρύψουμε τα μάτια, να κλείσουμε τα μάτια μπροστά σε μια μεγάλη πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια σταθερή προοπτική για το μέλλον πρέπει να φύγουμε από αυτήν την εφταετή ως τώρα σκληρή επιτροπή των Μνημονίων. Ο μόνος τρόπος λοιπόν είναι να καταφέρουμε με διαρθρωτικές αλλαγές, με μεταρρυθμίσεις αλλά και με μια ισορροπία στο μείγμα πολιτικής μας ώστε να προστατεύουμε ταυτόχρονα τους πιο αδύναμους, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σιγά σιγά στην απόδοση των, της ελληνικής οικονομίας, να πιάνουμε δηλαδή τους στόχους μέχρι να είμαστε σε θέση τον Αύγουστο του 2018 να ολοκληρώσουμε με επιτυχία το τρίτο πρόγραμμα και να μπορέσουμε να βρεθούμε σε ένα τελείως καινούριο, σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Ήδη το γεγονός ότι είχαμε μία υπεραπόδοση εναντιστόχων το 2016 και το 2017 και το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε όλα αυτά τα κακό κείμενα στα οποία εσείς αναφερθήκατε, φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο, έχουμε έσοδα και από αυτούς τους τομείς, μας έχει δώσει τη δυνατότητα να αισιοδοξούμε, όχι μόνο ότι θα πιάσουμε τους στόχους, αλλά ότι δημιουργούμε και ένα δημοσιονομικό περιθώριο το οποίο καταγράφεται ήδη και στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που θα μας δώσει τη δυνατότητα από το 2019 και μετά να προβούμε στις αναγκαίες εκείνες δύο ορθώσεις που θα ελαφρύνουν πρωτίστως εκείνους που έχουν επιβαρυνθεί περισσότερο από τη δημοσιονομική προσαρμογή, η οποία πράγματι ήταν πρωτοφανής. Αυτός είναι ο στόχος μας. Σε αυτό το στόχο είμαστε Αποφασισμένοι να προχωρήσουμε και πιστεύω ότι και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι ο δρόμο. Και αυτόν τον δρόμο πρέπει να τον περπατήσουμε μαζί, συλλογικά και με σχέδιο. Αναφορικά με το Δούνου Τού και τη συνέχιση τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα, ξεκαθάρισε πω το Ταμείο πρέπει να αποφασίσει εάν θέλει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Θεωρώ, είπε ο κύριο Τίπρο, ότι μετά τι γερμανικέ εκλογέ και μέχρι το τέλο του χρόνου πρέπει να αποφασίσει. Ο Πρωθυπουργό αναφέρθηκε σε πανηγυρικό ύφο για την άφηξη των επενδύσεων και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση είναι φιλική προ την υγιή επιχειρηματικότητα, που διαφέρει όμω από τι νεοφιλελεύθερε πολιτικέ στο γεγονό ότι θα σέβεται τι εργασιακέ σχέσει και το περιβάλλον. Η κυβέρνηση είπε είναι φιλική προ την υγιή επιχειρηματικότητα. Και πρόσθεσε πω νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να καταπολεμήσουμε παθογένειε του ελληνικού κράτου, όπω η γραφειοκρατία, παθογένειε που δεν οφείλονται στα 2,5 χρόνια που κυβερνάμε εμεί υποκειμένου.